Το εφιαλτικό έργο με πρωταγωνιστή το δάκος στους ελαιώνες της Κρήτης ξαναπροβάλλεται για ακόμα μία χρονιά στην παραγωγή του νησιού. Ο θησαυρός έχει μετατραπεί σε άνθρακα καθώς το 70% της παραγωγής έχει καταστραφεί σύμφωνα με εκπροσώπους του πρωτογενή τομέα. Αγρότες στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου μιλούν στην κάμερα της Κρήτη TV και υποστηρίζουν ότι και φέτος έχουν γίνει στο ίδιο έργο θεατές με το δάκο να κάνει πάρτι στα χωράφια τους. Πρόβλημα μεγάλο. Ένας αγρότης που δεν παίρνει σύνταξη, είναι νέος. Από πουθενά δεν βγάλει. Πέρυσι δεν είχε λάδι, φέτος δεν θα έχει, πριν 2 χρόνια δεν είχε. 3 χρόνια άδεια η χρονιά. Πώς θα ζήσει. Έχει δάκο και πολύ, πάρα πολύ. Δεν ψυκάζουν. Δεν ψυκάζουν. Καλό χωριό περιφέρεια, αν έχει περάσει κανείς να ραντήσει. Γεμάτο δάκο είναι. Θεωρούμε ότι έχει χαθεί το 70% της παραγωγής της φετινής. Είναι καταστροφικό για το νησί. Πού οφείλεται τώρα η ολοκληρωτική καταστροφή στην ελαιοπαραγωγή? Στα τερτύπια του καιρού, με κύριο χαρακτηριστικό τις έντονες βροχοπτώσεις αρχές καλοκαιριού και στα ποσοστά υγρασίας που έχουν χτυπήσει κόκκινο. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην ατμόσφαιρα της Κρήτης με την αφρικανική σκόνη. Τι γίνεται τώρα με τα προγράμματα δακοκτονίας? Οι ψεκασμοί, όπως καταγγέλουν αγρότες, έγιναν καθυστερημένα καθώς η χρονιά στο νησί ήταν και φέτος πρώιμη. Σίγουρα δροσιά, ο δάκος δεν θέλει δροσιά. Και φέτος έχουμε δροσεράδες και βροσί. Συνθήκες που δημιουργηθήκαν στο νησί τους τελευταίους 2 μήνες με τις βροχοπτώσεις και με την υπερβολική υγρασία που δημιουργήθηκε λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών και των βροχοπτώσεων, είναι το κατάλληλο κλίμα που ευδοκιμεί τη γονιμοποίηση του δάκου. Υπάρχει πρόβλημα, έχουμε λες, υπάρχει πρόβλημα, δεν ραντίζουν και σωστά, δεν ξέρω ποιος θέει, τι γίνεται, δεν ξέρω. Σε ορισμένα σημεία δεν έχουν ραντίσει καθόλου. Ναι, έχω λες και έχω πάει και έχω δει ότι ο δάκος δεν έχει ραντιστεί όπως πρέπει. Θα έλεγα τουλάχιστον πίτερο Κρήτης, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Και είναι τεράστιο γιατί. Γιατί κάθε χρόνια τώρα καθυστερεί το Υπουργείο Γεωργίας τη διαδικασία της των φυτοφαρμάκων και της χρηματοδότησης της δακοκτονίας, με αποτέλεσμα όταν ραντίζονται οι ελιές να έχουν ξεφύγει 2-3 γενιές, να έχουν ξεφύγει πληθυσμοί. Το μόνιμο προσωπικό για τα προγράμματα δακοκτονίας έχει σοβαρές ελλείψεις. Οι πιστώσεις για την υλοποίηση των ψεκασμών ολοένα και τσεκουρεύονται και ο δάκος αναδεικνύεται και φέτος ο μεγάλος νικητής. Οι γεωπόνοι πάντως προτρέπουν τους παραγωγούς να προχωρήσουν σε δολωματικούς ψεκασμούς μόνοι τους. Το πρόβλημα όμως έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι στις POP ζώνες δεν επιτρέπεται ολικός ψεκασμός και μόνο δολωματικός. Εκεί τώρα έχουμε σοβαρό πρόβλημα και δεν ξέρω πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε νομοθετικά. Την ώρα μάλιστα που στην ελαιοκαλλιέργεια ελαίο δάκο επικρατεί χάος, 50.000 τόνοι λαδιού φαίνεται πως έχουν μείνει αδιάθετοι σε επίπεδο Κρήτης, καθώς οι τιμές παραγωγού χαρακτηρίζονται εξευτελιστικές.